ανέλησα γι' αυτό, το πούλησε κάποιος 40 γρόσια και το μετάλλησε. Το ξαναγόρισε από αυτό που το πούλησε 60 γρόσια και μετά, ξέρεις πόσο το πούλησε? Πόσο? 100 λάκια γρόσια. Σοβαρά μιλά? Όχι, πες μου. Και βέβαια μιλάω σοβαρά. Εγώ ξέρεις πόσο το δίνω? Ελπίζω όχι πάνω από 100. Θα κρατήσω. Μόνο 20 γρόσια. Εντάξει, με έπεισες. Θα το πάρω. Έλα, καλό ρίσκο και πάτε και μάτω. Σε ευχαριστώ. Ετούτο το καλό παιδί, όλες τις δουλειές τις κάνει. Άντε να φέρεις μερικά χαλιά από την αποθήκη. Εντάξει, αφέντη. Πόση ώρα θα κοιτάξει? Είναι πολύ καλό και πολύ γερό. Θα το έχεις μια ζωή. Πάτε και θα κεφυθείς. Από 110 στο φύμα, μόνο 100. Εγώ μόνο 80. 90 τελευταία στιγμή, άντε και καλορίζει. Σου είπα, έχω μόνο 80. Πάρτε με 85. Μα σου είπα, δεν έχω παραπάνω από 80. Εσύ με συμπάνω, σε λυπάμαι. Άντε, πάρτε με 80. Στάσου, γιατί αν το καλομετράω, μου φαίνεται ότι δεν πιάνω πάνω από 70. Ξέρεις ότι όλοι είναι εξεντελαμένοι μαζί σου. Έχουν να κάνουν με την προθυμία σου και την τιμιότητά σου. Σε ευχαριστώ, αφέντη. Μα έχω δώσει όργο και θέλω να το τηρήσω. Σαν τι όργο δηλαδή? Μην με ρωτήσεις άλλο, αφέντη. Δεν μπορώ να σου πω. Μια μέρα θα πάω όπως λέω από την κεφή, θα γονατίσω και εκείνος θα ευχαριστεί. Και εγώ θα ανασάνω από την προσβολή. Μα μην με ρωτήσεις άλλο, αφέντη. Πες μου τι θες και θα το κάνω με τα χαρά. Περίεργα τα όσα μου λες, αλλά εμένα τι με νοιάζει, αφού εσύ είσαι καλός, εμένα με περισσεύει. Πάντως, ό,τι θελήσεις, να μου το πεις. Τόσο εγώ όσο και οι άρχοντες, σου έχουν εμπιστοσύνη. Δεν ξέρω αν θα μπορέσεις, αφέντη, μα χρειάζομαι χρήματα για μια μεγάλη ανάγκη. Δεν χρειάζεται να μου πεις την ανάγκη.